Μη! Μην κάνεις καμιά τρελά. Είμαι σίγουρος πάντα το βάλεις λάθος. Μη! Ξέρω, μπορεί να σου φαίνει περίεργο να τον ακολλήσει ένα αυτοκόλλητο στραβά. Εγώ ένα φίλο είχα κλέψει μια γόμα στο δημοτικό και τώρα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Φαντάσου ένα αυτοκόλλητο. Έχω κολλήσει εκατομμύρια αυτοκόλλητα στην αφήσα κανένα δουλειά μου. Αυτοκολλητήσαι ή. Να, είδες, στραβά πήγε. Τα έλεγα εγώ. Εγώ τα. Ευχαριστώ. Ζώνη. Εγώ έβαλα ήδη. Εννοείται πάντα. Θα μάθει πολλά πράγματα σήμερα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, το είδα. Βρήκε το πουθόν, τα βρήκε όλα. Έτσι, τα νέα σου. Πρώτα θα μιλήσουμε λίγο για το αυτοκίνητο, σου πω πράγματα που δεν ξέρεις μάλλον. Α, ναι. Αυτό το νέο Kuga είναι αναμενόμενο τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Το 2008-2015 έχει πουλήσει 102.000 αυτοκίνητα. Όχι άσχημα. Τι εννοείς όχι άσχημα, αυτό είναι ρεκόρ πουλήσεων. Α. Μπροστά στη μάσκα. Σε τραπεζοειδές σχήμασες συμπληρώνω. Μπράβο. Μάλιστα, είδες στο yoga. Έχει στο πάνω μέρος σηματάκι της Ford και στο κάτω μέρος έχει μια πολύ πιο μακριά και φαρδιά μάσκα. Να πω yoga δεν μου επιτρέπεις. Για να δούμε. Μάλιστα. Ότι τα φανάρια ημέρας έχουν LED φώτα και ότι η προβολή είναι LED. Και τι κερδίζουμε όταν LED προβολή. Μικρότερη κατανάλωση και περισσότερο φως. Επίσης κάτι άλλο μπορεί να μην ξέρεις τώρα. Σε αυτό το αυτοκίνητο, ναι, το καπό και η πίσω πόρτα είναι έτσι σχεδιασμένα, ναι, ώστε σε περίπτωση πρόσκρουσης να προστατεύουν τα ακριβά κομμάτια του αυτοκίνητου που αν χρειαστούν αντικατάσταση. Και επίσης το καπό θα προστατεύσει και τους πεζούς. Σε αυτό και ένα ακριβό κομμάτι, έτσι. Ναι. Έχει ένα σχήμα θόλου, ναι, ώστε ακριβώς να υπάρχει αυτή η πρόθεση υποχώρησης για να προστατεύσει τον πεζό. Η άλλη παρατήρηση. Άλλη παρατήρηση. Στο πλάι έχει κάποιες νευρώσεις. Όχι ψυχολογικές, σχεδιαστικές. Του δίνουν επιθετικό χαρακτήρα, ας πούμε. Μάλιστα, μαζί με τους σκουμένους τόλους. Επίσης, στο Kuga για πρώτη φορά έχουμε διαφορετικές εκδόσεις. Έχουμε την έκδοση ST-Line, με αυτή που δείχνουμε τώρα. Και υπάρχει και μια έκδοση που λέγεται Vignale. Επίσης, το μοτοράκι είναι πολύ έτσι, ζωντανό. Σα αρέσει, είναι σβέλτο. Είναι 1500 κυβικά, 120 άλογα πετρέλαιο και τουρμπάτο. Και βγαίνει και σε βενζινοκινητήρες. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αν θυμάσαι εσύ, θα με διαφωτίσεις. Έχουμε 1500 βενζίνης με 150 και 182 ύπους. Αυτό με το 182 πολύ ενδιαφέρον. Και υπάρχουν και δίλτρι πετρελοκινητήρες, πάντα τουρμπάτι, 150 και 180 ύπων. Επίσης να σου πω και με τι κυβότια συνδυάζεται. Μηχανικό εξατάχυτο, μάλιστα, έτσι, αυτόματο, ναι, και power shift, ναι, με πώς θα λένε, τα paddles. Με τα paddles που είναι στάνταρ εξοπλισμός πάνω στο τιμόνι. Ναι. Εσωτερικά, η Ford ακολουθεί το δόγμα του εργονομία, άνεση, ασφάλεια για το εσωτερικό που είναι ανανεωμένο. Ας πούμε, συγγνώμη. Έχει συνειδητοποιήσει κάνουμε κουβέντα τώρα να λύω. Αυτό δεν παίζει με τα χέρια που λένε. Έτσι. Το τιμόνι, ας πούμε, είναι επανασχεδιασμένο έτσι ώστε ο οδηγός να μην παίρνει ποτέ τα χέρια του από το τιμόνι. Γιατί ρυθμίζει από εκεί πράγματα. Ακριβώς. Άρα είναι πιο εμφανής οι διακόπτες στο δρόμο. Ακριβώς. Και επίσης είναι δερμάτινο. Το βλέπω. Και μπορείς να το παραγγείλεις και με θέρμανση. Θερμενόμενο. Θερμενόμενο. Πες τώρα, αγόρι. Θέλω να μιλήσεις για το σύστημα infotainment και τη συνδεσιμότητα που διαθέτει το καινούριο Ford Kuga. Ξέρω ότι αυτό έχει εξελιχθεί βάσει 22.000 παρατηρήσεων που κάναν διάφοροι καταναλωτές στη Ford και δώσανε feedback και το φτιάξανε έτσι ώστε να ικανοποιήσουν αυτά τα 22.000 αιτήματα. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο έχουν παραλείψει. Μάλιστα, και λέγεται Sync 3 μάλιστα. Sync 3. Η οθόνη είναι αφής να ξέρεις, 6,8 ή 8 ιντσών ανάλογα όπως την παραγγέλνεις. Μάλιστα. Μην καθαρίσει εκεί πάνω γιατί είχε αισθητήρε. Θα βουλώσει και δεν θα βλέπει τίποτα. Δεν η κάμερα, αγόρι μου, και αισθητήρε είναι μπροστά εδώ στη μετόπη. Όπου αυτά τα δύο συλλέγουν πληροφορίε, τι συνδυάζουν και λειτουργούν τα συστήματα ασφαλεία και ενημερώνουν τον οδηγό. Αυτό ήθελα. Από το στόμα μου το πήρε. Και να σου πω και κάτι. Η κάμερα τι είναι? Ένα αισθητήρα είναι. 10 συστήματα που φροντίζουν για την ασφαλή μεταφορά των επιβατών και των πεζών. Είναι όλα αυτά ξέρεις, που έχουν 3-4 γράμματα το καθένα από την PGG φύση σήμερα. Έτσι, μπράβο. Να μιλήσουμε για το σύστημα το οποίο διατηρεί σταθερή ταχύτητα όταν κινείσαι μέσα σε κίνηση και αυξομειώνει ταχύτητα άλλα με τα αυτοκίνητα που ακολουθεί είναι μπροστά του. Συστήματα τα οποία αφορούν τη βροχή και διαφοροποιείται η δέσμη του φωτός. Δεν θέλω βροχή. Τα πατάς και. Να διώξει τον καιρό και δεν θα φτάσει ακόμα. Αλλά αυτομάτως το διαβάζει, κόβει το μήκος και αλλάζει τη δέσμη, τη φαρδένη για να έχουμε καλύτερη ορατότητα στις δύσκολες συνθήκες. Ford My Key. Το κλειδί της Ford. Εσύ λοιπόν έχεις ένα γιο 7 ετών, 7,5. 7,5, ναι. Τον οποίο τον λένε Άγγελο. Ο Άγγελος και αυτό ήταν μεγάλος. Θα σε αναδειγάει. Να μην πούρει το κλειδί του αυτοκινήτου. Το χάσα. Όχι, δεν το χάσες. Πρόσχετε για το κουρδίζεις. Το παιδί τι κάνει, βράζει το αίμα του. Ναι, ναι, ναι. Έτσι κάποτε βράζεις και εσύ. Τώρα με παράβρασες και έγινες λίγο. Και χύθηκα. Μπράβο, ακριβώς. Ναι, okay. Μπορείς να προγραμματίσεις το όριο ταχύτητας, την ένταση της μουσικής. Μπορείς να προγραμματίσεις τι, να μην ανοίγει το σύστημα με τη μουσική, αν δεν βάλεις ζώνη ασφαλείας. Σου έχει σύστημα που είσαι εκείνος ο οδηγός, δεν μπορεί να παρκάρεις εύκολα. Αυτό διαβάζει είτε παράλληλα είτε κάθε τα σημεία για πάρκινγκ. Και βρίσκει κάποιον που ξέρει να παρκάρει. Του λέει σε κάθε φορά. Τα χέρια σου έτσι. Και εσύ γυρίζει μόνο τα πετάλια. Και πάει και παρκάρει. Τέλειο. Όταν λοιπόν θέλεις να βγεις από το πάρκινγκ, αυτό λοιπόν ελέγχει σε απόσταση 40 μέτρων και συνειδητοποιεί μόνο να περίμενε πέρα ένα αυτοκίνητο. Αυτό τώρα πόσο off-road είναι, α πούμε. Θα το δεις αμέσως. Βγάλε το αστέρι.
Δεν πάμε στα πεύκα. Και είναι η έπαση του έδαφος. Είναι τα λάστιχα. Καταρχά διατίθεται με 17, 18 και 19 ρεζατ. Έχει μακφρέσον μπροστά, πολλαπλό σύνδεσμο πίσω ανάρτηση. Οπότε είναι πάρα πολύ φιλικό και στη βόλτα, στην ασφαλτο και στο χώμα από ό,τι βλέπει. Λοιπόν, εγώ λέω να πάω προ τα πίσω. Κοίτα. Αφ, κύριε. Ναι. Οπότε χρειάζεται καν να κοιτάξει τίποτε. Για προηγμένες τεχνολογίες δεν ξέρεις για το κούκα. Ford Intelligent All-Wheel Drive. Καταλαβαίνει το αυτοκίνητο, ποιος τροχός έχει την καλύτερη πρόσφυση. Σε χρειάζεται εμφάνιση, μπράβο, ναι. Διαβάζει και διαφοροποιεί το ποσοστό μετάδοσης κίνησης. Και μπορεί να φτάσει μέχρι 100% στο κάθε εύσημα. Για να έχει την καλύτερη πρόσφυση. Μάλιστα. Υπάρχει curve control. Η ναι, κούρβα που λέμε στα ελληνικά. Άμα πλησιάζει με φόρα μια στροφή που καταλαβαίνει το αυτοκίνητο ότι τα χιλιόμετρα που έχει είναι πολλά. Σε επαναφέρει στην πράξη. Μάλιστα. Μια βραγμένη σανίδα. Μια μούτσα, μούτσα. Πάρε μεγάλε, κάτσε. Για τους διαφυγόμενους υπάρχει και τρίτο σύστημα. Δεν θα μου πεις τώρα για το Torque Vectoring Control. Αυτό όταν είσαι πάνω στη στροφή, φρενάρει τον εσωτερικό τροχό για να στρίψει εύκολα. Σε κατηγορούν για τέρας υποκριτικής σαν ηθοποιός και με πολύ ψηλό δίκτυο ευθείας. Βγαίνεις από το Πανεπιστήμιο σαν φυσικός. Όταν βγήκα, δεν πτυχίο, μπήκα μου. Αμπήκες. Πάνω να πει ότι είχες διαβάσει, είχες την οξυδέρκεια, είχες την εξυπνάδα. Πήγα και την έκανα, ναι. Και πήγες σε εθνικό θέατρο. Ναι, ναι. Το ρέτσι με το έχεις από την αρχή σου γίνεται και μέσα στη φυσική. Κάπου θα ήταν κρυμμένο κάτι, α πούμε, κάποιο τρόπο και τέτοια, αλλά δεν είναι αυτό που λες ότι άμα δεν παίξω θέατρο, α πούμε, κάτω ψυχολογικά. Θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή, θα μ' άρεσε ρε παιδί να κάνω τη δουλειά που κάνεις εσύ, ας πούμε, εσύ κάθε μέρα. Σε μόνο συνεργάτη. Τι θα ήθελες να παίξεις και δεν έχεις παίξει. Μ' αρέσει να δουλεύω με ανθρώπους που εκτιμώ και με εκτιμάνε και δεν με νοιάζει τώρα τι ρόλο θα είναι. Αυτή τη στιγμή τι κάνεις. Είμαι στο θέατρο του Νέου Κόσμου με τον Γιώργο τον Χρυσοστόμου. Συνσκηνοθετούμε και παίζουμε σε μια παράσταση που λέγεται Πέτρα στις τσέπες του. Που έχει κάτι σχέση με την αυτοκτονία, κάτι νομίζω ότι δεν είναι. Ένα παιδί. Και το γέλιο βγαίνει και ο προβληματισμός γενικά. Τι άλλο κάνεις. Υπάρχει μια ταινία. Περιμένει χρηματοδότηση, οπότε είμαστε στην αναμονή για μετά το Πάσχα. Βγαίνει μια ταινία που συμμετείχα τώρα που λέγεται Πλατεία Αμερικής του Γιάννη Σακαρίδη. Με τον Άγγελο, τι κοινά σημεία έχετε. Μας άρεσε να γελάμε πολύ. Φαντάζομαι. Πηγαίνουμε βόλτες. Τώρα του αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο, μου αρέσει το μπάσκετ. Μπάλα και τα δύο. Στρογγυλή. Πώς παίζουμε ποδόσφαιρο με μπάλα του μπάσκετ. Κατάλαβα. Λίγο. Και κάτι τελευταίο, μεταφέρει 5 άτομα άνετα μέσα στις προσκευές τους. Σόπα, ρε Μάικ. Ναι. Μήπως ξέρεις και τη χωρητικότητα του World Bank με τα 5 άτομα μέσα, αλλά και χωρίς τα 5 άτομα μέσα. Λοιπόν, όχι, αλλά θα μου πεις εσύ. 456 λίτρα με όλους μέσα και 1603 μόνο με εσένα αν μετακομίσεις. Ένα μισθό. Πάω το κάνεις και αποθήκια πετρέλαιο. Από τιμή για πες μου από βενζίνη. 22.095. Και πετρέλαιο από 25.840. Πιστηρικά πώς ήσουν στο σχολείο. Εντάξει, μια χαρά, ήσυχος. Διαβάζεις, ήσουν. Παρακολουθούσα μια αλήθεια. Διάβαζα πολύ λίγο μια αλήθεια. Εντάξει, διάβασα αρκετά πριν δώσω εξετάσεις και τέτοια. Όχι, θέλει ποιοτικό διάβασμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι ξέρεις πρέπει να κάνεις 8 ώρες να διαβάζεις. Κάτσε 3, αλλά κάτσε 3. Το μυαλό σου είναι εκεί όμως. Ναι, ναι. Και τα μάτια σου. Όχι μόνο τα μάτια. Με την πρόβα στο θέατρο. 5 ώρες πρόβα πολύ. 3 ώρες ποιοτική πρόβα. Είναι καλύτερο από 5 ώρες. Ξέρεις, να ξυνόμαστε. Ποιος άλλο πρόδωσε ο έρωτας. Λοιπόν, ήταν μια Βιράγκο 2,5. Που οδηγούσε ο κόμενος μιας φίλης στο Λύκειο. Και ήμουν πρώτη ηλικία και λέω: σε παρακαλώ, να κάνω μια βόλτα. Δεν ήξερα τίποτα. Οδηγάω σε πλέκτες, τίποτα. Και με έβαλε πάνω εκεί πέρα 50 μέτρα έτσι να πάρω λίγο τη χαρά και νομίζω ότι έκλαψα. Από ταξίδια δεν κάνεις. Έχω ένα καημό. Θέλω να πάω ταξίδι με τη μηχανή, δεν το έχω καταφέρει ακόμα. Τι μηχανή, όχι τελικά. Δεν έχω τώρα. Έχω να πάω οπότε. Στον δρόμο τους εκνευρίζει. Πόσο εύκολα νευριάζουν οι άνθρωποι στον δρόμο. Ότι δεν αντέχει ο άλλος να κάνεις λάθος, περιπέν. Ήμουν στην Αλεξάνδρα, που ήμουν, ξέρω εγώ, ήθελα να στρίψω δεξιά εκεί πέρα για να βγω μετά το Παναθηναϊκό στάδιο. Όχι, μετά το Σάρι Μαθηναϊκού. Καλά, θα πει, ναι. Θέλω να στρίψω. Το καταλάβαμε δηλαδή. Να στρίψω δεξιά και το Ανατάλλο. Και όπως μπαίνω, κλείνω λίγο έναν που ερχόταν από πίσω. Είχα βγάλει φλάσμα ο σκύλο κτλ. Αυτό θεώρησε ότι δεν έπρεπε να με αφήσει να περάσω. Διόρθωσα λίγο, ξέρω εγώ, και έρχεται, περνάει, έρχεται μπροστά μου και φρενάρει. Ότι τι δηλαδή. Μα μου λέει θα βλέψω τη μέση κτλ. Εσύ τι πώς θα τώρα σκοτωθούμε, ας πούμε. Σε σου κάνει, ας πούμε, η ξέρει συγγνώμη, νεύμα. Το okay. Τραβήθηκα αριστερά και, μηχανή, δηλαδή, και το σχέδιο λίγο γίνονται. Εντάξει, ρε μηχανή, εγώ θόλωσα να πούμε. Αυτό το ότι. Γιατί θόλωσε, ρε φίλε. Πα στη δουλειά σου, ας πούμε. Δηλαδή τι. Ένα δολωμένο. Ότι βγαίνει. Ναι. Κάτι ακούω, το ακούς αυτό. Όχι, δεν ακούω. Το γεννητήρα ακούω. Όχι, όχι, νομίζω έχουμε λάστιχο. Ευχαριστώ. Έχω μια δουλίτσα και βιάζομαι. Οπότε, τι να κάνουμε. Συγγνώμη, κύριε Στεφανή.